Μετά την επιχείρηση σκούπα στις δαντελωτές παραλίες του τουριστικού δήμου Πλετανιά στα Χανιά, τα πάντα είναι έτοιμα ώστε οι παραλίες αυτές να δοθούν προς χρήση στους λουόμενους. Το προηγούμενο διάστημα, συνεργεία του Δήμου και του ανάδοχου εργολάβου απομάκρυναν όλα τα φερτά υλικά από τις παραλίες, ενώ όπως τονίζει ο Γιάννης Μαλανδράκης, πλέον το αμόδες τμήμα της παραλιακής ζώνης του Δήμου του περιμένει τους επισκέπτες του φετινού καλοκαιριού. Τα συνεργεία μας και του Δήμου αλλά και του εργολάβου έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όταν για ένα μέτρο πάνω από 20 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, με τεράστιες μεταφορές φερτών υλικών από τα ποτάμια το προηγούμενο διάστημα που είχαν καθαριστεί την περιφέρεια, αλλά δυστυχώς δεν είχαν απομακρυνθεί τα υλικά αυτά, κατέληξαν στις παραλίες μας και μας εξανάγκασαν σε πρόσθετο κόστος και χρόνο από κομιδής όλων αυτών των φερτών υλικών. Η Δημοτική Αρχή όμως έχει μεριμνήσει και για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη δημιουργία 4 θέσεων πλήρως εξοπλισμένων που θα επιτρέπουν στα άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους. Είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για τη δημιουργία 4 θέσεων κολύμβησης για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικές ράμπες και τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για να υπάρχει ο ανάδοχος για την κατασκευή αυτού του έργου. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο για όλους τους τουριστικούς δήμους της Κρήτης ήταν και παραμένει η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Στο Δήμο Πλετανιά, 14 θα είναι φέτος οι πύργοι που θα εγκατασταθούν σε ισάριθμες παραλίες και οι οποίοι θα είναι πλήρως στελεχωμένοι με ναυαγοσώστες. Και για τους δικούς μας ανθρώπους που θα κάνουν μπάνια στις ανάλογες περιοχές, αλλά και η ασφάλεια όλων των επισκεπτών που θα έρθουν, να ξέρουν ότι είμαστε ένας Δήμος και ένας τόπος που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και ασφάλεια στον οποιοδήποτε επισκέπτη. Άρα δεν έχουμε κάνει καμία μείωση και καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και καθαριότητας. Σε ό,τι αφορά τέλος το θέμα των εκμισθώσεων των παραλίων για την ανάπτυξη των ομπρελοκαθισμάτων αυτό το καλοκαίρι, ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τα τέλη του μήνα, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τις θέσεις που είχαν εξασφαλίσει πέρυσι. Το τίμημα για φέτος, για όσους είχαν κάνει πέρυσι συμφωνητικό και θέλουν φέτος να το διατηρήσουν, είναι μόλις 40% επί του πλαισίου τιμήματος. Δηλαδή, αν κάποιος καταβάλει πέρυσι ένα ποσό της τάξης των 100 ευρώ, αναφέρω σχηματικά, φέτος θα καταβάλει 40. Εκ των οποίων να ξέρουν ότι το 30% καταβάλει στην κλιματική υπηρεσία. Εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια ως Δήμος, ο Δήμος να μην εισπράξει καθόλου ποσό και αυτό να είναι ένα όφελος προς τον επιχειρηματία. Το διερευνήσαμε με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν θα εισπράξει ο Δήμος θα το εισπράξει κτηματική. Άρα έτσι δεν μπορούμε να έχουμε το όφελος που θέλουμε και την απαλλαγή προς τον επιχειρηματία μας για να μπορεί και αυτό να ανταπεξέλθει και συνολικά προς τις θέσεις των εργαζομένων που έχει και αυτές να διατηρηθούν.